άσχετα εάν δυστυχώς σε αυτό το μηντιακό τοπίο πολλά πράγματα ψαλιδίζονται. Δεν περιμένει ευτυχώς ο κόσμος και έχει δείξει ότι έχει ξεπεράσει, έχει χειραφετηθεί από την επίσημη ενημέρωση για να διαμορφώσει άποψη για τα πράγματα. Δεν φτάνε πάντα οι δημοσιογράφοι, κύριε Υπουργέ. Συμφωνώ απολύτως. Αλλά δεν είναι δημοσιογράφοι αυτοί που εκτελούν συμβόλαια. Για δημοσιογράφους μιλάμε. Αυτούς να τους σεβαστούμε. Είναι απαραίτητο στοιχείο ανεξάρτητη δημοσιογραφία μιας ευνομούμενης πολιτείας, μιας δημοκρατικά λειτουργούσας πολιτείας. Αλλά χωρίς να θέλω να αναφέρω ονόματα αυτή τη στιγμή, δεν ζούμε μέρες μιας δημοσιογραφικής άνθησης, θα έλεγα εγώ. Αυτό που συμβαίνει στην ελληνική δημοκρατία τα τελευταία χρόνια επί ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει προηγούμενο. Δεν έχει προηγούμενο. Και σχετίζεται με συγκεκριμένα συμφέροντα τα οποία έχουν ονοματεπώνυμο. Δρούσαν όλα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά τώρα έχουν ξεπεράσει κάθε οποιοδήποτε όριο. Σε ποιους αναφέρεις? Δεν θα αναφερθώ σε κανέναν αυτή τη στιγμή. Δεν είπατε ότι έχει το ονοματεπώνυμο. Πιάστε το σώμα των εφημερίδων και βάλετε τις μισές στην άκρη και δείτε από πίσω τι κρύβεται. Κάθε μέρα τα δείχνετε. Κάντε ένα ζάπινγκ στα κανάλια. Δέστε. Και πέστε μου, αν έχει σχέση με δημοσιογραφία και ενημέρωση αυτό που συμβαίνει. Αυτός είναι ένας ανορθόδοξος πόλεμος. Αυτοί ανασταλάζουν το μίσος στην ελληνική κοινωνία. Θέλουν να δημιουργήσουν νέες διχαστικές γραμμές. Είναι φιλοπολεμικές λογικές. Σήμερα ο εμφύλιος στην Ελλάδα για αυτούς διεξάγεται με άλλο τρόπο από ό,τι παλιότερα. Με ψέματα, με συμβόλαια εκτέλεσης χαρακτήρων, ανθρώπων. Αυτό ζούμε. Δεν το βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Αντιπολιτευόμενος τύπος υπήρχε πάντα, θα υπάρχει και πρέπει να υπάρχει. Βεβαίως, θα σας έλεγα, γιατί και εγώ στοχοποιήθηκα την προηγούμενη εβδομάδα από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά αυτό είναι σε ένα πλαίσιο πολιτικής. Μπορεί να διαφώνησαν για μια άποψη που ακούστηκε, αλλά εσείς μιλάτε για κάτι άλλο όμως. Εγώ μιλάω για κάτι άλλο. Εγώ μιλάω για κάτι άλλο και το ξέρουμε. Όπως παράδοξο φαινόμενο είναι τόσα πολλά μέσα να ανήκουν σε έναν μόνο επιχειρηματία. Κοντεύουμε να ξεπεράσουμε και τον Μπερλουσκόνη εδώ πέρα στην Ελλάδα. Έτσι δεν είναι. Ναι, εσείς ουσιαστικά λέτε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν στημένα συμβόλαια εναντίον προσώπων. Είπα αυτά και εναντίον... που είπα, τα είπα εν πλήρη γνώση των όσων είπα και νομίζω ότι ο κόσμος που μας άκουσε μπορεί να βγάζει τα συμπεράσματά του. Θέλετε να πάμε λίγο, δεν ξέρω αν έχεις, Βαγγέλη, κάτι. Έχω μια ερώτηση, αλλά την κρατάω για το τέλος, γιατί είναι πολιτική ερώτηση. Λίγο, ξέρω την απάντησή του, αλλά προσπαθήσω δημοσιογραφικά να τη θέσω. Αλλιώς, αν μου επιτρέπεις, την κάνω τώρα, Χρήστο. Θέλεις να πάμε σε... Να πάμε σε 2-3 πράγματα που έχουν έρθει και από τον κόσμο και αφορούν το χαρτοφυλάκιο σας. Το ένα ρωτάνε. Το νέο ή το παλιό. Το παλιό, καταρχήν. Δεν το έχει παιδώσει ακόμα ο κόσμος το νέο.